Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο κύριος Πιερακάκης με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του ΙΤΕ, το οποίο υπογράφηκε χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα λέει ότι θα επισκεφθεί και άλλες περιοχές της Κρήτης για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Εγώ είπα πάρα πολύ απλά ότι ίσως θα ήταν και καμιά καλή ευκαιρία, μια καλή μάλλον ευκαιρία, όχι και καμιά καλή, μια καλή ευκαιρία, γιατί με ακούει και ο δάσκαλος ο Γιώργος Μακράκης και θα με διορθώσει τουλάχιστον στο λεκτικό και στον προφορικό λόγο. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει μια επίσκεψη κυρίως στις κτηριακές μονάδες όπου φιλοξενούνται παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί φαντάζομαι ότι θα τα δει όλα. Καλημέρα δάσκαλε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλειράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Βέβαια για άλλο σας κάλεσα, αλλά μιας που έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη εδώ, ας του τα πούμε να τα ακούσει. Καλά το λέτε, και ένα παράπονο το οποίο εκφράζουμε και εδώ τοπικά οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών του νομού, είναι ότι σε κάθε επίσκεψη του εκάστοτε υπουργού τα τελευταία χρόνια της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ποτέ δεν μας έχει, ενώ το έχουμε τηθεί να υπάρξει μια συνάντηση, ένας θεσμικός διάλογος, να καταθέσουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα που άπτονται και γενικότερα της εκπαίδευσης, αλλά και τα τοπικά ζητήματα, όπως ένα φλέγον ζήτημα είναι οι κτηριακές υποδομές, όπως θέσατε, των σχολικών κτηρίων, καθώς αντιμετωπίζουμε χρόνια προβλήματα στα σχολικά κτίρια, ειδικότερα δε για τα νηπιαγωγεία και ορισμένα δημοτικά σχολεία, όσον αφορά τουλάχιστον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και δυστυχώς και η κάθοδος του κ. Πιερακάκη δεν υπήρξε κάποια επαφή για να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και ένας διάλογος μεταξύ και μεταξύ δηλαδή, θέλετε δηλαδή να πείτε ότι ενδεχόμενα να δει κάποιους άλλους, να δει ας πούμε τον προϊστάμενο περιφερειακής εκπαίδευσης, να δει πολιτικά πρόσωπα ο υπουργός, γιατί έβλεπα και στη χθεσινή υπογραφή ότι συνοδευόταν από βουλευτές, περιφερειάρχης εκεί κλπ. Δηλαδή είναι μια πολιτική επίσκεψη και δεν έχει να κάνει καν με θέματα που άπτονται της δικής του αρμοδιότητας. Αυτό μου λέτε, θα δει κάποιους άλλους και απλά δεν θα δει εσάς λόγω χρόνου ή για κάποιο άλλο λόγο? Τι ακριβώς μου λέτε? Δεν νομίζω ότι έχω θέμα χρόνου. Νομίζω θα μπορούσε να αφαιρωθεί ένα χρονικό διάστημα να δει και τους συνδικαλιστικούς φορείς εκπαίδευσης. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την επίσκεψη σε ό,τι έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Θεωρώ ότι υπάρχει, θα υπάρξει, όπως είπατε και εσείς, συναντήσεις με τα στελέχη εκπαίδευσης, τα διοικητικά στελέχη όπως την Περιφερειακή Διεύθυνση, με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και νομίζω ότι και στο σημερινό πρόγραμμα, επειδή σε εμάς επίσημα δεν ανακοινώνεται, ίσως επισκεφθεί και κάποια σχολική μονάδα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα έρχεται και επί του αντικειμένου, επομένως θα μπορούσε να αφιερώσει και λίγο χρόνο. Ας μην αφιερώσει χρόνο. Ας μην αφιερώσει χρόνο. Η περιφερειακή εκπαίδευση ή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ας τον πάνε σε κάποια νηπιαγωγεία εκτός προγράμματος. Εκείνα τα παλιά τα καφενεία, τα οποία με τις σιδερένιες πόρτες και τα τζάμια, τα οποία στη συνέχεια διαφορετικά γίνανε, τα ψιλοτάβανα κτλ. Νομίζω όλοι τα θυμόμαστε από τα νιάτα μας και από τα παιδικά μας τα χρόνια, για να δει πώς τέτοιου είδους κτίρια τόσο παλιά σήμερα φιλοξενούν τα παιδιά μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Κύριε Μακράκη, βέβαια ο λόγος που σας είχα καλέσει και σας ζήτησα εδώ την παρουσία σας χθες ήταν το εξής. Βλέπουμε, καταγράφουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια έξαρση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδοσχολική βία. Δεν αναφέρομαι σε κανένα περιστατικό μεμονωμένα. Είναι πολλά τα κρούσματα, πολλά τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Εδώ βγήκε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός παιδείας, και μίλησε για μια εξειδικευμένη τετραμελή ομάδα ειδικών, task force της μόδας ούτως ή άλλως, ως όρος, με σκοπό να ενημερώνει άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς πρέπει να δράσει για τα ζητήματα βίας στα σχολεία. Τι ξέρετε γι' αυτό? Θα σας καλέσουν ενδεχόμενα σε σεμινάρια για να καταλάβω τη λειτουργικότητα, για να καταλάβω τι σημαίνει task force? Θα σας πάνε σε κάποια σεμινάρια στην Αθήνα? Θα έρθει αυτή η ομάδα εδώ? Τι στην ευχή θα γίνει? Κύριε Σβηράκη,
Είναι γεγονός ότι έχουν αυξηθεί δραματικά τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, όχι τόσο και μέσα αλλά και έξω από τα σχολεία. Δηλαδή η ενδοσχολική βία έχει πάρει τέτοια χαρακτηριστικά όπου ανήλικοι μεταξύ τους, με γεγονότα που έχουν καταγραφεί και περιστατικά, δίνουν και ραντεβού σε συγκεκριμένους χώρους, σε πλατείες, σε γειτονιές, και πραγματικά ασκείται μια έντονη βία μεταξύ ανήλικων παιδιών. Το δεύτερο γεγονός που έχουμε εμείς επισημάνει ως εκπαιδευτική κοινότητα είναι ότι έχει καθυστερήσει δραματικά το Υπουργείο Παιδείας από την άλλη πλευρά για θεσμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μιχαηλίδου, γιατί αυτό μέσα από συνέντευξη το μάθουμε και όχι από μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που προέκυψε από ένα διάλογο και με τα στελέχη εκπαίδευσης, με παράγοντες και φορείς της εκπαίδευσης, τη δημιουργία αυτής της τετραμελής ομάδας. Θεωρούμε από τη δική μας πλευρά ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από πάνω προς τα κάτω μόνο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και από κάτω προς τα πάνω. Τι εννοώ? Ότι καλό είναι να υπάρχουν προτάσεις και παρεμβάσεις θεσμικές όπως αυτό η τετραμελής ομάδας, που μένει να δούμε τι ακριβώς ρόλο θα έχει, τι πλαίσιο αρμοδιοτήτων θα έχει, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ήταν μια γενική αναφορά σε μια συνέντευξη που δεν έδωσε και πλήρη χαρακτηριστικά αυτής της αρμοδιότητας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που όμως αποτυπώνεται και, μέσα και από η οποία αυτή φαίνεται και, ως, αναφορά, και, ναι. και η οποία φαίνεται ως δράση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν θα έχει άμεσα αποτελέσματα, διότι εδώ μιλάει για ψηφιακή πλατφόρμα, αναφορές περιστατικών που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα λειτουργήσει, για μια ομάδα η οποία θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο, θα εποπτεύει όπου χρειαστεί και θα κάνει επιτόπιες επισκέψεις, ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δηλαδή κάποιος θα καταγράφει, θα δούμε λίγο παρακάτω τι θα καταγράφει, πώς θα χρησιμοποιείται η καταγεγραμμένη πληροφορία. Αλλά το ζητούμενο είναι το εξής, ότι πάντα μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι τόσο μεγάλες οι καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε ζήτημα, και αν το πιάσουμε αυτή την ώρα, κύριε Μακράκη, και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία και μεγάλη ανησυχία. Μήπως μείνουμε εκεί ακριβώς, στην ανακοίνωση της δημιουργίας? Ναι, και βάζω και άλλο ένα σημείο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι όλη αυτή η αναφορά και η πρόταση και από την κυρία Μιχαηλίδου, που θα δούμε λοιπόν σε τι πλαίσιο θα κινηθεί, όπως είπατε, τη διαδικασία ορθά την είπατε, δηλαδή ότι θα υπάρχει μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που θα καταγράφει περιστατικά, που θα παρεμβαίνει, θα εποπτεύει το ποιος θα καταγράφει ένα ζητούμενο, αν είναι ονομαστικές ή ανώνυμες αναφορές κλπ. Από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά είναι όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία θεωρούμε είναι ο τρόπος παρέμβασης στην πρόληψη, δηλαδή να προλάβουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν είναι μόνο απλά η καταγραφή και μετά από κάποιο περιστατικό να παρέμβουμε. Προφανώς πρέπει να παρέμβουμε μετά από ένα περιστατικό. Το ζήτημα είναι να προλαμβάνουμε περιστατικά και να εστιάσουμε και κυρίως στο κομμάτι του τρόπου πρόληψης. Άρα θεωρώ ότι και εκεί πρέπει να εστιάσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τι προτάσεις έχουμε κάνει εμείς, αν θέλετε να πω δύο στοιχεία, δύο προτάσεις. Να τα δώσετε αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα παιδιά μας. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν ακούγοντάς σας, κύριε Μακράκη? Μήπως τελικά αυτός ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά ένα σύμβουλος που όχι θα είχε στην αρμοδιότητά του ανά διαμέρισμα, τοπικό διαμέρισμα, δημοτικό διαμέρισμα, θα έχει στην ευθύνη του 5 ή 10 σχολεία, αλλά να είναι περισσότερο οι σχολικοί σύμβουλοι, έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν μαζί με τη βοήθεια ειδικού, ας πούμε, με ενός ψυχολόγου, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν και την εκπαιδευτική κοινότητα και το ίδιο το παιδί, αλλά και την οικογένεια κατ' επέκταση. Γιατί αν το αφήσουμε στην άκρη, μην ξεχνάμε ότι στη συνέχεια πάμε τιμωρητικός ο λόγος, τιμωρητική η πράξη, για να εξαλειφθεί δήθεν το φαινόμενο, άρα το διαιωνίζουμε. Ακριβώς, νομίζω και εγώ το τοποθετήθηκα πολύ ορθά, το λέτε. Και δυστυχώς, όπως το είπατε, ο σχολικός σύμβουλος αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο αρμοδιότητες γραφειοκρατικές και τεχνικές ελέγχου στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού κτλ. Παρά που ο σχολικός σύμβουλος ως παιδαγωγικός ρόλος μέσα σε μια σχολική κοινότητα, μέσα σε μια σχολική μονάδα. Αυτό που ήθελα να επισημάνω και εγώ
είναι ότι μία από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει είναι ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας σχολικής κοινότητας. Έχουμε σε αυτό το πλαίσιο την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με αποσπασματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Και τι εννοώ, ότι καταρχάς αυτοί οι άνθρωποι προσλαμβάνονται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση σε σχολεία, προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 5 και 6 μήνες και μάλιστα έχουν υπό την υποπτία τους 5 διαφορετικά σχολεία. Δηλαδή ένας ψυχολόγος στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα πηγαίνει κάθε ημέρα σε διαφορετική σχολική μονάδα όλο το διδακτικό έτος από τη μέρα προσλαμβάνεται, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στον τρόπο πρόσληψης. Άρα μόνιμες δομές ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, γιατί αυτό θα βοηθήσει στη συνέργεια μεταξύ και των γονέων και των εκπαιδευτικών της τάξης μαζί με το επιστημονικό προσωπικό, στη συνέργεια δηλαδή το να παρεμβαίνουν πριν προκύψει περιστατικό, να κάνουν μια ψυχογράφηση παιδιών που παρατηρούμε μια έντονη, ίσως συμπεριφορική κατάσταση, μια έντονη επιθετικότητα. Να υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και το δεύτερο, επειδή μίλησα προηγουμένως για λύσεις από κάτω προς τα πάνω. Και ένα δεύτερο πάνω σε αυτό είναι και μια συστηματική και επιμορφωτική διαδικασία που πρέπει να εμπλέξει όλο το τρίγωνο της σχολικής κοινότητας. Και το τρίγωνο είναι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών χρειάζεται για τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης, μια συνεχή διαδικασία, και όμως και των μαθητών και των γονέων. Και ειδικότερα εστιάζω των γονέων, διότι όταν υπάρχει μια σε μια σχολική κοινότητα, όταν εμείς, παραδείγματος χάρη εκπαιδευτικοί, τονίζουμε θετικές αξίες, τρόπους συμπεριφοράς και έξω στην κοινωνία αυτά τα παιδιά λαμβάνουν άλλου είδους ερεθίσματα, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό που γίνεται στο σχολείο μπορεί να καταστρέφεται μέσα σε μια στιγμή. Νομίζω... Άρα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταγράφηκε αυτή η πρόταση. Ξεκινάς από τα κάτω, αλλά εδώ θέλει, και δεν θα πω τίποτα άλλο, θα σας καλημερίσω έτσι κύριε Μακράκη, αλλά εδώ θέλει πολιτική απόφαση, εδώ θέλει να δώσεις χρήματα, εδώ θέλει να επενδύσεις μέσα στο σχολείο για το παιδί σου, όχι στον αέρα μέσω μία πλατφόρμας, μέσω μίας τριμελούς επιτροπής, η οποία τετραμελούς με επιτροπής task force, η οποία θα ταξιδεύει ανά την Ελλάδα κλπ. Αλλά να το κάνει απλά και πρακτικά. Αλλά πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Με άλλα λόγια, αγαπιόμαστε για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά και να δικαιολογούμε θέσεις, μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Αναφέρομαι για τα ψηλά και όχι για τα χαμηλά και για όλους εσάς. Έχω γίνει κατανοητή? Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Καλημέρα σας.